μητέρα μου την πήγαμε και περπατούσε, πήγε με τα ίδια της τα πόδια, μπήκε εκεί μέσα. Και στο τετράμινο μέσα βρέθηκε δεμένη με καταστολές και τα λοιπά και τα λοιπά. Δηλαδή την ξεκάνανε, τους ξεκάνανε εκεί τους ανθρώπους. Δεν ξέρω το λόγο, γιατί και πληρώναμε, δεν τους καθυστερήσαμε τίποτα. Δεν κατάλαβα γιατί τα κάνανε αυτά. Δηλαδή δεν υπάρχει λογική για μένα το τι έγινε στη μητέρα μου. Από τη στιγμή που ξεκίνησε η καραντίνα δεν ξαναεπικοινωνήσαμε καθόλου. Το τραγικό της όλης της ιστορίας είναι, που το καταλάβαμε μετά από όλα αυτά, είναι ότι εμάς μας κοροϊδεύαν και μας έλεγαν ότι η μητέρα μου έχει ουρολίμωξη και ότι αν έλαβε ο γιατρός, λέμε να πάμε να την πάρουμε, να την πάμε στο νοσοκομείο. Λοιπόν, και στη συνέχεια βέβαια από τις καταθέσεις των μαρτύρων διαπιστώσαμε ότι αυτό το διάστημα η μητέρα μου, ενώ ήταν δεμένη, έπεσε από το κρεβάτι και χτύπησε το κεφάλι, την άφησαν χωρίς καμία περίθαλψη, ένα επίδεσμο της στυλίξαν στο κεφάλι. Ο μάρτυρας λέει ότι υπήρχε τρομερή σκισμή, τέλος πάντων, ότι αιμορραγούσε. Και από εκεί και πέρα έχασε τις αισθήσεις της, δεν επικοινωνούσε πια με το περιβάλλον, μέχρι που έβγαινε αβοήθητη για 3 μέρες και αυτοί μας μιλούσαν στο τηλέφωνο και λέγανε ότι όλα είναι καλά. Πρέπει να υπάρχει και μια σχετική επαφή με τα γραφεία κηδιών. Τέλος πάντων, δεν πήγα εγώ, πήγε ο αδερφός μου. Στην ουσία δεν τον άφησαν να τη δει μέχρι να την ντύσουν. Την είχαν περιποιηθεί κατάλληλα με make-up και τα λοιπά. Το μοναδικό που διαπίστωσα εγώ την ώρα που στην ουσία γινόταν η ταφή μετά την εκκλησία, διαπίστωσα ότι όταν βγάλανε τα λουλούδια και όλα αυτά, διαπίστωσα ότι στα χέρια της υπήρχαν μελανίες και υπήρχαν επίδεσμοι.